Ο Μάκης Γερμανάκος κοιτάζει το χρονόμετρό του, είναι έτοιμος να σφυρίξει. Και άρχισε ο μεγάλος τελικός. Λάθος εδώ, η μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάπριτσα και Αλεξανδρίδης που προσπαθεί, κάνει τη σέντρα, έρχεται από την άλλη πλευρά. Άφησε ο Μπουτυρίτσας στον Σγιώγα, Άνταμτσικ τώρα. Μπουτυρίτσας Άνταμτσικ, 1-2, παρεμβάλλεται ο Μοσογιούρισης, παίρνει την μπάλα, την δίνει πίσω του και Άνταμτσικ πέφτει ο τριαντάφυλλος Στεριούδας, να είναι μεγάλη ευκαιρία από το λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έχουμε φάουλ. Κάποιες άγριες κόντρες εδώ, ο Βασιλάκος και Άνταμτσικ. Εκνευρισμός, θα ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και εκτράχυνση. Γιατί είναι για το ποδόσφαιρο απόψε, ξαναβλέπετε όμως αυτό το κάπως δυσάρεστο επεισόδιο που βέβαια συμβαίνει στους αγώνες. Άνταμτσικ εδώ, κάνει το τάκλι για να δει την μπάλα, βρίσκει το Βασιλάκο στη συνέχεια. Δεν φάνηκε αν ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ που συνεχίζει με 10 παίκτες, πάντα 0-0. Κάνει την παλιά ο Παραφέστας. Ανδρεούδη στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, την χάνει ο Στεριούδας, έρχεται από την άλλη πλευρά. Ο Σκιώδας. Μητσιμπόνης. Λάρισα Λάρισα από τους οπαδούς της Θεσσαλικής ομάδας. Που δεν υστερούν ίσως σε παρουσία σήμερα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε σχέση με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και ο παδί της Λάρισας εδώ. Και ο Κωστίκος που τα λέει με τον Μάκη Γερμανάκο, τον διαιτητή. Ο Πολωνός Κμίετσικ στο φάουλ. 30 λεπτό 0-0 ΠΑΟΚ Λάρισα στον 43ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Με φάλσο. Η μπάλα στην περιοχή, Βαλαόρας, πέφτει και ο Στεριούδας και έχουμε κόρνερ. Μητσιμπόνας για τη Λάρισα. Κάνει το λάθος η μπάλα στον Τζουρέλα, λάθος και κοντρόλ όμως, Βαλαόρας, μπαλιά για τον Κμίετσικ που βγαίνει, βγαίνει και ο Στεριούδας και μπλοκάρει την μπάλα, αυτά στο 32. Μητσιμπόνας. Βγάζει την μπάλα για τον Ζιώγα και τον Βαλαόρα. Σούτα από κρύο Στεριούδας για μια ακόμα φορά. Μητσιμπόνας και Παραφέστας. Έφυγε η μπάλα όμως από τον Σκαρτάδο. Μπήκε ο Άνταμτσικ, την γυρίζει στην περιοχή. Γίνεται το πλασέ. Και ο Ζιώγας ανοίγει το σκορ για τη Λάρισα. Ακριβώς το 39 Λάρισα πάω. Βλέπετε τον Ζιώγα εδώ να πανηγυρίζει έξαλα. Και οι οπαδοί της Θεσσαλικής ομάδας που ξεσηκώνουν τον κόσμο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο για αυτή την επιτυχία. Λάρισα ΠΑΟΚ 1-0 στο 39. Ξαναβλέπετε όμως τη φάση. Γίνεται η παλιά, δεν τα καταφέρνει να αποκρούσει ο Σκαρτάδος. Κερδίζει την μπάλα ο Άνταμτσικ με το ωραίο του κοντρόλ. Μπαίνει στην περιοχή, τριπλάρει τον Αλαβάντα. Γίνει ο Στεριούδας, γυρίζει ο Άνταμτσικ την μπάλα. Στραπιαία θα λέγαμε ως Γιώγας, ίσως να κοντράρισε η μπάλα και στον Σίγκα Στρελάου. Ευχαριστημένος εδώ και το 1-0 είναι γεγονός. Η Λάρισα εκεί το του ΠΑΟ. Του ΠΑΟ που παίζει με 10 παίχτες. Ύστερα την αποβολή του Βασιλάκου. Ξανά όμως η φάση, πόσο ωραία ξεφεύγει ο Πολωνός Άνταμτσικ. Ελέγχει πάντα την μπάλα, τη γυρίζει με ψυχραιμία. Γίνεται το πλασέ από τον Γιώγα, δεν πρέπει να έχει βρει μπάλα τελικά. Στα δίχτυα του Στεριούδα Λάρισα ΠΑΟ 1-0. Ο Γιάννης Βαλαόρας με τον Τσουρέλα. Βαλαόρας. Φεύγει ο Κμίετσικ, μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ο Στεριούδας, πλασάρει ο Κμίετσικ και 2-0. 2-0 για τη Λάρισα, ευμηδιαστικά θα λέγαμε πριν να συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό του δεύτερου μέρους. Η Λάρισα σχεδόν αγκάλιασε το 43ο κύπελλο Ελλάδας και πρώτο τίτλο στην ιστορία της. Σχεδόν αγκάλιασε, γιατί πώς θα μπορέσει να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ που παίζει με 10 παίκτες και χάνει 2-0. Βλέπετε εδώ όμως, ξανά τη φάση με τον Βαλαόρα. Έρχεται ο Κμίετσικ. Βγαίνει ο Στεριούδας, δεν μπορεί όλες τις φορές να αντιδρά και να σώνει την κατάσταση. Ψύχρεμα ο Πολωνός, πλασάρει την μπάλα. ΠΑΟΚ Λάρισα 0-2 στο 47. Ξανά όμως η φάση με τον Γιάννη Βαλαόρα που έχει αυτό το θαυμάσιο κοντρόλ. Ανατράπηκε, άφησε πλεονέκτημα διαιτητής, έξω από την περιοχή βέβαια. Προσπάθεια για ανατροπή και του Κμίετσικ, που όμως βγαίνει ξεμαρκάριστος μπροστά στον τριαντάφυλλο Στεριούδα.
και από το πόδι του Πολωνού Καζιμίρ Κμίρτσικ βλέπετε την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το ΠΑΟΚ Λάρισα 0-2. Από τον Άνταμτσικ μπάλα όρας εδώ που προσποιείται, ξεφεύγει από τον Αλαβάντα, κάνει το σούτ, είναι out. Αυτά στο 8 του δεύτερου μέρους και ενώ η Λάρισα προηγείται 2-0 που βγαίνει στην επίθεση για τον Βαλαόρα. Βαλαόρας ξεφεύγει, Άνταμτσικ στον Σιώγα που κάνει το σούτ, άστοχο όμως, out. Τσουρέλας εδώ. Γίνεται η κεφαλιά, έρχεται πλασάρι ο Σκαρτάτος μάλλον, ναι, και κάνει το ΠΑΟΚ Λάρισα 1-2 ακριβώς το 10ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ, ο Σκαρτάτος σε πρώτο πλάνο τον είδατε, μειώνει τη διαφορά με τον Σκαρτάτος σε 2-1. Ξαναβλέπετε όμως τη φάση, βαθιά παλιά από τον Τσουρέλα. Κερδίζει την κεφαλιά ο Ιουγκοσλάβος Πάπριτσα, έρχεται στον κενό χώρο ο Σκαρτάτος, πλασάρι θαυμάσια τον Μπλίτσι, ικανότατο σκόρερ φέτος στον ΠΑΟΚ ο Σκαρτάτος, και εδώ ο Βάλτερ Σκότσικ, ικανότατο σκόρερ ο Σκαρτάτος, πλασάρι πολύ ωραία τον Μπλίτσι και κάνει το ΠΑΟΚ Λάρισα 1-2. Ο Γιώγας στην αντεπίθεση για τη Λάρισα, γύρισε την μπάλα. Ο Γιώγας με το κεφάλι βρίσκει τον Θωμά Μπουτηρίτσα που σουτάρει και έχουμε out. Αντεπίθεση για τη Λάρισα με τον Κμίετσικ να βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Άνταμτσικ. Άνταμτσικ με την μπάλα από την παλιά του Κμίετσικ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μαρκάριο Τσουρέλας, η μπάλα στον Βουτηρίτσα που μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα Βουτηρίτσα, έρχεται από την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γιώγας και κάνει το Λάρισα ΠΑΟΚ 3-1. Βλέπετε εδώ τον Γιώγα που για δεύτερη φορά είναι σκόρερ της Λάρισα στο σημερινό 40ο τίτλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Δύο γκολ από τον Γιώγα στο 39 και τώρα στο 28 του δεύτερου μέρους. Ξαναβλέπετε όμως τον γκολ, είδατε και τον Αντρέα Στριλάου, τον προπονητή της Λάρισας, περιχαρή, Βουτηρίτσας. Ξανά η φάση του γκολ, ξεφεύγει, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, έρχεται ο Γιώγας. Τι μπορεί να κάνει πλέον ο Στεργιούδα? Ο Κμίτσικ δημιούργησε την επίθεση, την ολοκλήρωσε ο Βουτηρίτσας με τον Άνταμτσικ, τη δημιούργησαν. Ξαναβλέπετε όμως τη φάση από άλλη γωνία, ο Βουτηρίτσας την μπάλα στον Γιώγα, Λάρισα ΠΑΟΚ 3-1 στον τελικό του κυπέλου ακριβώς στο 28 του δεύτερου μέρους. Άνταμτσικ, Βουτηρίτσας, ξέφυγε ο Άνταμτσικ. Θαυμάσια η Λάρισα στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων. Ο Άνταμτσικ μπαίνει στην περιοχή. Μόνο με τον Στεργιούδα. Γυρίζει την μπάλα. Πλασάρι. Ο Βαλαόρας θα πρέπει να ήταν και κάνει το Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1. Μεγάλη έκταση του σκορ πλέον για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ σε βάρος του. Οι παίχτες της Λάρισας έχουν γίνει ένα κουβάρι από τον ενθουσιασμό τους για το τέταρτο γκολ που το ξαναβλέπετε. Θαυμάζει ο Άνταμτσικ. Πάντο Άνταμτσικ που μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Γιώγας και Βαλαόρας κοντά στην μπάλα και ο Βαλαόρας τη στέλνει στα δίχτυα. Γυρίζει την μπάλα, δεν σουτάρει ο ίδιος, κάνει πιο σίγουρο τον γκολ. Βαλαόρας πολύ εύκολα στα δίχτυα του Στεργιούδα. Πραγματικός θρίαμβος για τη Λάρισα, την ωραιότερη, πιο τεχνική και πιο γρήγορη επαρχιακή ομάδα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιάζει, έχει παντού φίλους. Μίετσικ σε μια νέα αντεπίθεση. Το ξέρει θαυμάσια το παιχνίδι των αντεπιθέσεων, η Λάρισα. Άνταμτσικ, πέφτει ο Στεργιούδας, δεύτερο μπλοζόν, μπλοκάει την μπάλα, χάνει η Λάρισα την ευκαιρία να κάνει το 5-1. Την πρωταθλήτρια ομάδα τους, να ξαναβλέπετε την ευκαιρία όμως εδώ, του Άνταμτσικ, που καθυστερεί αυτή τη φορά. Πέφτει ο Στεργιούδας στα πόδια του, δεύτερη προσπάθεια, μπλοκάρει ο τριαντάφυλλος Στεργιούδας στην μπάλα, σταματάει το 5-1.
Ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του τελικού. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Λάρισας. Γερμανάκος εδώ με τους παίκτες και των δύο ομάδων. Η Λάρισα νίκησε 4-1 στον τελικό. Τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας και πρώτο τίτλο στην ιστορία.